Που μάλλον δεν απέκλεισε τις διακοπές ρεύματος, είναι έχουμε το δελτίο ρεύματος. Ακριβώς. Δεν το απέκλεισε. Τα λέγαμε εμείς εδώ. Ξεσήκωσε και... η εμφάνιση του κυρίου Σκρέκα. Αυτά για κάποιους που μας λέγαν γραφικούς ή γράφαν καλύτερα κάτι μηνύματα ότι είμαστε γραφικοί που λέγαμε για δελτίο στο ρεύμα. Όταν σου λέει στη ζωή και όταν μένεται λέει ένας πόλεμος συμβατικός και ενεργειακός, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, αν και είναι λέει μικρές οι πιθανότητες, τα λέει όλα. Πάντα να ακούσουμε κύριο Σκρέκα. Εμείς έχουμε τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να διασφαλίσουμε προσιτές τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, κυρίως τη μικρομεσαία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα νοικοκυριά δηλαδή στη μέση του χειμώνα που έρχεται, στην καρδιά του χειμώνα που έρχεται, να μην μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους, να μην μπορούν να έχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Το δεύτερο είναι να προχωρήσουμε σε εκείνες τις ρυθμίσεις, σε εκείνες τις ρυθμιστικές αποφάσεις, ώστε να μπορέσουμε να αποσυνδέσουμε την τιμή του φυσικού αερίου από την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό επιπλέον να βοηθήσει στο να μειώσουμε την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και το τρίτο, να διασφαλίσουμε την επάρκεια εφοδιασμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι δεδομένο, κύριε Υπουργέ. Αυτό η επάρκεια, δηλαδή μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι δεν θα πάμε σε δελτίο. Ναι. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατό πραγματικά. Έχουμε εγκαταστήσει μια νέα πλωτή δεξαμενή ερευνηθούσα. Τα εργοστάσια φυσικού αερίου θα δουλέψουν δοκιμαστικά από αυτό το μήνα με πετρέλαιο για να δούμε ότι όλα πάνε το καλά. Το δελτίο το έχουμε αποφύγει. Και ο λιγνίτης επίσης έχουμε διπλασιάσει την παραγωγή. Του δελτίου ή των διακοπών. Γι' αυτό θέλω να σας απαντήσω. Δελτίο αυτό σημαίνει, διακοπή ρεύματος. Αυτό θέλω να σας απαντήσω. Άρα, ό,τι είναι εφικτό να γίνει. Ότι είναι δυνατόν και προφανώς έχουμε κάνει. Αυτά λοιπόν τα οποία έχετε περιγράψει με λεπτομέρειες και εδώ και μήνες. Παλεύετε όλη αυτή την ιστορία. Είναι δεδομένο αυτό. Σωστά. Ρωτώ εάν έχουμε φτάσει στην ασφάλεια που μπορεί ο Υπουργός Ενέργειας να πει ότι ξέρετε κάτι, αν δεν έρθει ο κόσμος τούμπα περαιτέρω, δεν θα πάμε σε διακοπές ρεύματος. Έχουμε φτάσει πραγματικά στο σημείο να πούμε ότι παρόλο που μένεται ένας ενεργειακός πόλεμος, η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει το μικρότερο ρίσκο μεταξύ των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, σε ό,τι αφορά την επάρκεια εφοδιασμού. Άρα, ενδιαφέρει αν στις ώρες αιχμής, κύριε Σκρέκα, επειδή έχουμε ένα πόλεμο, αν αποκλείεται στις ώρες αιχμής, εάν θα έχουμε διακοπές ρεύματος και αν αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το αποκλείσετε. Επειδή είναι μια σωστή ερώτηση και μου δίνεται αφορμή να πω κάτι. Όλα αυτά τα οποία είπαμε είναι για να διατηρήσουμε τις τιμές προς τα κάτω. Αλλά η πιο φθηνή ενέργεια, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι αυτή η οποία δεν καταναλώνεται ποτέ. Συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή, ναι. Και στις αιχμές θα έχουμε ρεύμα και φυσικό αέριο θα έχουμε. Και όπως είπα, έχουμε κάνει ό,τι πρέπει ώστε η Ελλάδα να μην έχει μεγάλο άρα, κίνδυνο. Άρα, διακοπή να δεν την αποκλείεται. Να έχουμε δελτίο. Εγώ καταλαβαίνω όπως ότι στη διακοπή δεν την αποκλείεται. Αλλά. Δηλαδή, αλλά, όταν οι συνθήκες δυσκολέψουν κι άλλο, δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε διακοπή. Έλεγα ότι στη ζωή και όταν μένεται ένας πόλεμος συμβατικός και ένας ενεργειακός και οικονομικός ταυτόχρονα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Να το εξειδικεύσουμε λίγο αυτό. Αλλά. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ μικρές αυτές οι πιθανότητες. Σχεδόν μηδενικές. Ταξική επιλεγμένη διακοπή μπορεί να έχουμε, κύριε Υπουργέ, και πού, στη βιομηχανία ή, στην ή στο ιδιωτικό τομέα. Ενώ στο νοικοκυριό. Στην κατανάλωση. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα γιατί ήδη έχουμε δημιουργήσει ο ΑΔΜΙΕ, ο διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου εκεί μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι ενεργοβόρες βιομηχανίες, να μπορούν μέσα από ένα μηχανισμό διακοψιμότητας, όπως λέγεται, που υπήρχε και πριν την ενεργειακή κρίση, να μπορούν σε ώρες της ημέρας που παρουσιάζεται αιχμή στη ζήτηση, να μειώνουν το φορτίο τους και με αυτόν τον τρόπο να βοηθούν συνολικά το ενεργειακό σύστημα. Ακούγεται μουρμούρα όμως από την επιχειρηματική τάξη ότι θα πληγεί από εγώ αυτή την επιλογή. Δεν θεωρώ ότι ακούγεται μουρμούρα. Ως γιατί... προς την πίεση που ασκεί η Ευρώπη, δηλαδή άλλες χώρες, άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έρχεται αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, ότι αυτή τη στιγμή ζούμε και δεχόμαστε, είναι πραγματικότητα αυτή, έναν ενεργειακό πόλεμο από τη Ρωσία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Εμείς λοιπόν πρέπει αυτό. Να διασφαλίσουμε. Έχετε επιτρέψτε μου λίγο οποίο... να ολοκληρώσω αυτό το θέμα. Ναι, να διασφαλίσουμε προσιτές τιμές για νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενεργειακή ανεξαρτησία στη χώρα μας. Με τα σημερινά εισοδηματικά κριτήρια που δεν είναι πολύ στενά, είναι αρκετά ευρεία, θα σας πω ότι καλύπτουμε περίπου 500 έως 600.000 νοικοκυριά. Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό τιμολόγιο. Μάλιστα. Όπου εκεί απορροφούμε το 100% της αύξησης. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ήδη,
Το επίδομα θέρμανσης φέτος είναι διπλασιασμένο σε σχέση με πρόπερση και τετραπλασιασμένο σε σχέση με, με πέρσι, συγγνώμη, διπλασιασμένο και τετραπλασιασμένο σε σχέση με πρόπερση. Και επίσης τα ιστορικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί από 20.000 ευρώ που ήταν για μια οικογένεια. Δίκαιο λογαριασμό και όλα αυτά όμως. Άρα, ήδη το έχουμε κάνει αυτό, ώστε περισσότεροι να μπορούν να έχουν. Ρωτάνε πολλοί επιχειρηματίες, δεν ολοκληρώσατε. Ισχύει και για τις επιχειρήσεις επιδότηση και πώς. Για τις επιχειρήσεις, όπως έχετε, όπως γνωρίζετε, κάθε μήνα ανακοινώνουμε. Αυτές οι οποίες έχουν μέχρι 35 KVA παροχή ισχύως. Εκεί απορροφούμε έως και το 85-90% πολλές φορές στις ανατιμήσεις. Από εκεί και πέρα πάνω για μεγαλύτερες επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Στη μείωση των απορροφούμε ένα 50-55%. Κάνουν οικονομία. Αυτό θα έχουν και εκείνη κίνητρο να κάνουν. Όλα αυτά θα σας τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες μέχρι τέλος της εβδομάδας, σας είπα. Εμείς έχουμε τρεις βασικούς στόχους. Τον ακούσαμε τον Υπουργό. Πόλεμο. Κάποιος άλλο και τη λέει ότι δεν. Στέκουν όλα αυτά, είναι ψέματα, είναι ιστορίες συνωμοσίας και είναι και είναι. Τα αφήνει όλα ανοιχτά. Μορθά ανοιχτά. Και εγώ δεν άσχει. Κάτι λέει η χαρά η λεμονή. Μισό λεπτάκι η χαρά η λεμονή για να σε ακούσουμε. Ο Υπουργός δεν απέκλεισε τις διακοπές ρεύματος. Και πρώτα Θεός να είμαστε καλά, αν είμαστε καλά εδώ θα είμαστε. Χειμώνας θα έρθει και θα το δούμε. Δεν απέκλεισε τις διακοπές ρεύματος, δεν απέκλεισε το δελτίο. Είπε, η πιο φθηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Και είπε ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε. Το είπε ξεκάθαρα. Όπως επίσης δεν ακούσαμε λέξη για το τι θα γίνεται με τις νέες παροχές ρεύματος, δηλαδή... Αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν έχουν σχέση με παρελθόντα χρόνου. Δηλαδή σου λέει θα έχεις κύριε μείωση εφόσον πέρσι είχες μεγαλύτερη κατανάλωση. Θα υπάρχει, τι γίνεται, έχουν πει και το άλλο. Έχουν πει ότι υπάρχει και ένα πλαφόν κύριε Τζίφα και σου λέει ότι πλαφόν άμα καταναλώνεις μέχρι τόσο ρεύμα σου λέει για ένα σπίτι μέχρι έτσι ακριβώς θα πληρώνεις τόσο. Όσο λιγότερο ρεύμα θα καταναλώνεις η βοήθεια που παίρνει. Έτσι ακριβώς. Για να κάνεις οικονομία. Αυτό είναι λοιπόν. Αυτό είναι λοιπόν. Αν κάνεις πατάλι στο ρεύμα σου λέει, θα πληρώνεις και πρόστιμο μέσα στον λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό υπόθηκε. Άρα, όχι υπόθηκε, αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Άρα με λίγα λόγια, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσουν να κερδίσουν τη μείωση κατανάλωσης ρεύματος η κυβέρνηση. Και μέχρι τώρα, συγγνώμη, μας λέγανε για το βάλτε φυσικό αέριο. Και διαπιστώνουμε λοιπόν τώρα ότι όχι απλά πρέπει να βγάλουμε το φυσικό αέριο, να απεμπλακούμε. Το θέμα γιατί όταν σου λέω ότι η στήριξη... Μόνο όλοι οι πολίτες βάζουμε πλάτη. Αυτό βλέπω. Να δούμε τι θα γίνει. Πάμε παρακάτω γιατί...